Να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή που με συμπεριέλαβε στους ομιλητές του συνεδρίου. Να πω ότι το θέμα αυτό της παράνομης μετανάστευσης το έχω ζήσει όχι μόνο τώρα σαν περιφερειάρχης της Αξιλίδας, αλλά για αρκετά χρόνια που είμαι ο Δήμαρχος Πιτηλίδης και μέχρι το 1912-10. Και βέβαια μπορούμε να φέρουμε απόψεις, να συζητήσουμε να πούμε πολλά πράγματα και να απαντήσουμε και σε ορισμένους, αν θέλετε, ευαίσθητους λαούς, ευαίσθητους κυρίους, κυρίες, οι οποίες κάθονται στα πολυτελή γραφεία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βγάζουν νόμους, αποφάσεις, αλλά όμως δεν δέχονται τίποτα ούτε έναν παράνομο μετανάστη να πάρουν. Αλλά αντίθετα μπορεί να βγάζουν αποφάσεις καταδικαστικές, να βγάζουν όπως είπα νόμους, και βέβαια που πρέπει να τα προσέχει καλά η ελληνική κυβέρνηση το τι υπογράφει. Το θέμα για το οποίο δόθηκε να αναπτύξω ήταν παρελθόν αντιμετώπιση προτάσεις για την παράνομη μετανάστευση. Παρελθόν, κυρίες και κύριοι, η μετανάστευση και το μεταναστευτικό ζήτημα αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει το κράτος μας και η κοινωνία μας. Όμως, σαν φαινόμενο, η μετανάστευση δεν είναι κάτι καινούριο. Η ιστορία της ανθρωπότητας καθορίστηκε από αλλεπάλληλα μεταναστευτικά κύματα από τα χρόνια κιόλας της αρχαιότητας. Η κάθοδος των αιώνων, αιωλέων, δωριαίων και αρχαιών διαμόρφωσε τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και ακολούθως ελληνικοί πληθυσμοί θα μεταναστεύσουν σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, τη Μικρά Ασία και τη Μαύρη Θάλασσα και το αποκορύφωμα της αρχαίας ελληνικής μετανάστευσης θα έρθει στους ελληνιστικούς χρόνους κατά τους οποίους ελληνικοί πληθυσμοί θα επεκταθούν μέχρι τα βάθη της Ασίας, σημερινό Πακιστάν, Αφγανιστάν. Το επόμενο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα θα έρθει τον 6ο και 7ο, με 7ο αιώνα με την κάθοδο των σλαβικών φύλων. Τους επόμενους αιώνες θα ακολουθήσουν μεγάλες μετακινήσεις αλβανικών πληθυσμών, ενώ με την τουρκική επέκταση θα εγκατασταθούν κυρίως στο μικρασιατικό χώρο και μεγάλοι τουρκογενείς πληθυσμοί. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Εβραίοι κυρίως από την Ισπανία θα εγκατασταθούν μαζικά στην ελληνική Χερσόνησο, αλλά και στον ευρύτερο χώρο που ζει ο ελληνισμός. Οι εμπορικές ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη σχετική σταθεροποίηση του πολιτικού περιβάλλοντος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και η άνοδος του διεθνούς εμπορίου οδηγεί σε ένα αντίστροφο μεταναστευτικό κύμα εξόδου από τη φτωχή και αγροτική ελληνική Χερσόνησο προς τη Μικρά Ασία, τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, την Νότια Ρωσία και την Αίγυπτο. Ο αυξανόμενος εμπορικός πλούτος των Ελλήνων και οι συνακόλουθες πνευματικές διεργασίες συντέλεσε στην εθνική αφύπνιση και εν τέλει στην ανεξαρτησία και τη γέννηση του σύγχρονου νεοελληνικού έθνους κράτους. Τέλος, μετά το πέρας των πολεμικών αναμετρήσεων, κυρίως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και των Βαλκανικών Πολέμων, θα επέλθει η μαζική και αναγκαστική μετακίνηση των ελληνικών πληθυσμών στον χώρο του ελληνικού κράτους και η ταυτόχρονη απομάκρυση μουσουλμανικών και σλαβικών ομάδων από την Ελλάδα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ομοιογενή και σταθερό πληθυσμό. Βαλκανική μετανάστευση. Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης θέθηκε πάλι μετά από ένα σχετικό σύντομο με ιστορικούς όρους χρονικό διάστημα το εκκρεμές της μετανάστευσης και πάλι σε κίνηση. Η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των μεταναστευτικών κινήσεων, καθώς αποτελεί κομβικό γεωγραφικό και πολιτικό χώρο, αποτελεί το σταυροδρόμιο μεταξύ του Βορρά και του Νότου, της Ανατολής και της Δύσης, 20 και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της βαλκανικής και κυρίως αλβανικής μετανάστευσης στην Ελλάδα. Μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνεπειών. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν για την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των Αλβανών μεταναστών είναι ένα πολύτιμο μάθημα για όλους εκείνους που ασκούν μεταναστευτική πολιτική. Οι Αλβανοί μετανάστες κατευθύνθηκαν στα χειρονακτικά επαγγέλματα και κυρίως στην άσκηση της γεωργίας, καθώς και στα επαγγέλματα που σχετίζονται με τις κατασκευές. Τα χαμηλότερα μεροκάματα σε σχέση με το ελληνικό εργατικό δυναμικό
συγκράτησαν το κόστος παραγωγής και σε μερικές αγροτικές κοινότητες που λόγω της υπογεννητικότητας και της εσωτερικής ή και εξωτερικής μετανάστευσης των Ελλήνων κατοίκων παρουσίαζαν εικόνα εγκατάλειψης. Η συγκράτηση του κόστους παραγωγής των ελληνικών προϊόντων δεν φαίνεται να έδωσε κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα στο ελληνικό αγροτικό, στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές, γιατί αφενός μεν παράλληλες διεργασίες συντελέστηκαν και σε χώρες που ανταγωνιζόμαστε, όπως παραδείγματος χάρη η Ισπανία. Και αφετέρου, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα και διείσδυση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων φαίνεται να οφείλεται σε ευρύτερα διαρθρωτικά προβλήματα, τα οποία δεν πρέπει να αναιρέσει το χαμηλό εργατικό κόστος. Παράλληλα όμως, η μαζική αντικατάσταση των Ελλήνων από αλλοδαπούς εργάτες, τόσο στη γεωργία όσο και αλλού και κυρίως στις κατασκευές, οδήγησε στην απώλεια δεξιοτήτων από πλευράς του ελληνικού αγροτικού εργατικού δυναμικού. Για αυτή την εξέλιξη, που δεν είναι αποκλειστικά ελληνικά φαινόμενο, ευθύνεται και η παγκοσμιοποίηση στη ροή κεφαλαίων και εργατικού δυναμικού και κυρίως τα λάθη της αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνέπεια όλων αυτών υπήρξε και ο λεγόμενος αγρότης του καφενείου, το οποίο βασική εργασία του ήταν η ίσπραξη επιδοτήσεων. Το φαινόμενο δεν είναι τόσο έντονο στα νησιά μας, αλλά σε άλλες καλλιέργειες όπως το βαμβάκι και τα εσπεριδοειδή. Σύγχρονη μετανάστευση. Και ενώ σαν χώρα δεν είχαμε προλάβει καν να ενσωματώσουμε το βαλκανικό κύμα μετανάστευσης, δεχόμαστε τα τελευταία χρόνια ένα άνευ προηγουμένου για την νεότερη εποχή μεταναστευτικό κύμα από τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική. Οι διαστάσεις που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα, χρονικό διάστημα, η λάθρο μετανάστευση παραπέμπει πια σε ένα πρόβλημα μετακίνησης ολόκληρων πληθυσμών από την Ασία και την Αφρική, το οποίο η χώρα δεν αντέχει. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να εισέλθουν στην Ευρώπη διαμέσου της χώρας μας. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η Ευρώπη πολιορκείται. Το πολιτικό περιβάλλον στη Μέση Ανατολή και στην Κεντρική Ασία είναι εκρηκτικό. Συντεταμένη κατάσταση που επικρατεί στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν ήρθε να προσθεθεί και η αποσταθεροποίηση των αραβικών χωρών και πολλές αραβικές χώρες είναι στα πρόθυρα του εμφυλίου, Συρία, Ιεμένη, ενώ στη Λιβύη διεξάγεται ένας ανοιχτός πόλεμος που μέχρι στιγμής ούτε η διεθνής παρέμβαση δεν μπορεί να κρίνει. Σε όλα αυτά προσθέστε την επαπειλούμενη έκρηξη της δημογραφικής βόμβας όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην υποσαχάρια Αφρική, στην Κεντρική Ασία, που σύμφωνα με μια έρευνα ο πληθυσμός μόνο της Νιγηρίας υπολογίζεται να παρουσιάζει μια τέτοια δυναμική αύξηση που υπολογίζεται το 2100 θα φτάσει στα 700 εκατομμύρια. Για να έχετε την πραγματική εικόνα, προσθέστε σε όλα αυτά και την πρόβλεψη ότι σε 20 χρόνια, μόνο από σήμερα, οι πραγματικές τιμές των αγροτικών προϊόντων θα είναι διπλάσιες από σήμερα. Η χώρα μας παρουσιάζει το μειονέκτημα να έχει πολλές πύλες εισροής λάθρων μεταναστών από τα βόρεια και ανατολικά χερσαία σύνορα, από τη θάλασσα ανατολικά και νότια. Αντίθετα, έχει μόνο δύο πύλες εξόδου, την Πάτρα και δευτερευόντως την Οικουμενίτσα. Οι άλλες νότιες ευρωπαϊκές χώρες, αντίθετα, πλεονεκτούν σε αυτό το σημείο, καθώς έχουν μια πύλη εισόδου και αρκετές πύλες εξόδου. Παρ' όλα αυτά, και προς γνώση όλων εκείνων που πιστεύουν ότι το πρόβλημα λύνεται μόνο με όρους αστυνόμευσης των σύνορων, αλήθεια, πώς να αστυνομεύσεις επαρκώς τα θαλάσσια σύνορα? Η ξαφνική έξοδος λαθρομεταναστών από τη Λιβύη και κυρίως τη Δινησία κατέλαβε την Ιταλία τελείως απροετοίμαστη. Δεν θέλω να επεκταθώ πολύ στο θέμα των συνεπειών της λαθρομετανάστευσης, απλώς θα ήθελα να προσθέσω ότι σε όλα τα προβλήματα της γκετοποίησης, της παραοικονομίας, της ανομίας και της εγκληματικότητας που επιτείνει η υπερβολική συγκέντρωση λαθρομεταναστών σε συγκεκριμένες συνοικίες της Αθήνας, της Πάτρας ή και της Οικουμενίτσας, την ταυτόχρονη διαρροή των εγκεφάλων με την οικονομική κρίση και τη χειροτέρευση των οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων στη χώρα, το πιο λαμπρό και ταλαντούχο κομμάτι της νεολαίας μας φεύγει προς αναζήτηση καλύτερης τύχης. Πώς να αναπτυχθεί η κοινωνία αν το φαινόμενο αυτό λάβει ακόμα πιο εκρηκτικές διαστάσεις?
Ποιες θα είναι οι κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες αυτών των δύο φαινομένων που συμπίπτουν χρονικά? Όλα αυτά είναι ερωτήματα που πιστεύω ότι έχουν οι αρμόδιοι εκείνοι στην κυβέρνηση και το κράτος που προσπαθούν να ασκήσουν μια νυφάλια μεταναστευτική πολιτική. Σε ό,τι αφορά το θέμα της μετανάστευσης, δεν είναι τυχαίο που ο λαϊκισμός κάθε χρώματος κάνει θράψη. Πρόσφατα και κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της Ιππατίας, υπόθηκε από πολλούς πολιτικούς παράγοντες ότι οι οικονομικοί μετανάστες δεν θέλουν να παραμείνουν στη χώρα μας. Και αν τους δίναμε πολιτικό άσυλο ή ταξιδιωτικά έγγραφα, αυτοί θα έφευγαν αμέσως από τη χώρα. Αυτή η πρόταση βέβαια δεν προέρχεται από πολλούς χώρους. Καταρχήν, μια τέτοια πολιτική θα ήταν πολύ επικίνδυνη, γιατί θα διαφήμιζε τη χώρα σε όλους τους ενδυνάμει οικονομικούς μετανάστες, με αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερο κύμα λάθρων μεταναστών. Όμως η υπόθεση ότι με τη χορήγηση του πολιτικού ασύλου οι δικαιούχοι θα έφευγαν από την Ελλάδα είναι εσφαλμένη. Διότι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, η εγκατάσταση σε άλλη χώρα πλην αυτής που χορήγησε το πολιτικό άσυλο απαιτεί στο παρελθόν απαιτεί σύμφωνη γνώμη αυτής της χώρας. Η Μάλτα στο παρελθόν χορηγούσε καθεστώς ανθρωπιστικής προστασίας και ανάλογα ταξιδιωτικά έγγραφα στους λαθρομετανάστες που έπιανε. Οι τελευταίοι όμως επιστρέφονταν αμέσως στη Μάλτα μόλις συλλαμβανόταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και πρόσφατα μόλις η Ιταλία παραχώρησε σε 20.000 Τινήσιους που είχαν καταφύγει στην Λαμπεντούζα ταξιδιωτικά έγγραφα, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή ελέγχων από τη Γαλλία στα Ιταλο-Γαλλικά σύνορα, αλλά και από τη Δανία στα Δάνο-Γερμανικά σύνορα. Και όλα αυτά προσδόξα τη συνθήκη του Σέγγεν. Η Γαλλία έφτασε στο σημείο να απελάσει Βούλγαρους και Ρουμάνους Ρωμά, που στο κάτω-κάτω της γραφής είναι και Ευρωπαίοι πολίτες, και συμπερασματικά την επόμενη ημέρα που θα προσπαθήσουμε δι' αυτού του τρόπου να απαλλαγούμε από ένα σημαντικό αριθμό λάθρων μεταναστών, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι, αφού δεχτούμε πίσω όλους τους λαθρομετανάστες αυτούς, να επιβάλλουμε και περιορισμούς στην μετακίνηση των πολιτών μας προς τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιοι άλλοι λένε, ας κάνουμε δυσάρεστη την παραμονή των λαθρομεταναστών στη χώρα μας, ώστε να μην έρχονται σε εμάς. Όσο δύσκολη και να κάνουμε την παραμονή των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, έχω την εντύπωση ότι η παραμονή τους εδώ θα είναι σίγουρα πιο ευχάριστη από την πατρίδα τους. Η Ιταλία ποινικοποίησε το 2009 την παράνομη μετανάστευση, για να καταδικαστεί πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Συνεπώς, ούτε η εκδοχή της φυλάκησης μπορούμε να ακολουθήσουμε μονομερώς ως χώρα, ακόμα και αν ήμασταν έτοιμοι να πάρουμε τέτοιο δρόμο. Τι μας μένει λοιπόν, αφού όλες σχεδόν οι εναλλακτικές όσο στο θέμα του ασύλου, όσο και στην αστυνόμευση των συνόρων, κέντρο υποδοχής, Frontex κλπ. Όμως, το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να εθελοτυφλεί. Θα πρέπει να θέσει ένα συνολικό όριο στον αριθμό των μεταναστών που μπορεί να σηκώσει η χώρα. Για αυτόν τον αριθμό να υπάρχει μια πραγματικά γενναιόδορη πολιτική ενσωμάτωσης στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Οι άλλοι θα πρέπει να πιστούν να εγκαταλείψουν τη χώρα και να πάνε πίσω στην πατρίδα τους, ή το βάρος να επιμεριστεί και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν και πιστεύω, όσον αφορά γι' αυτό, δεν είναι θέμα οικονομικό. Δηλαδή, αν θα έρθουν οι Σουηδοί, οι Σκανδιναβοί όλοι κλπ. Και πούν, ή οι Γάλλοι, οι οποίοι είναι, πάρτε λεφτά να φτάσουν στο σημείο εδώ πέρα να μην μπορεί να γίνει τίποτα, ή μπορεί να μην μπορεί να κυκλοφορήσουν εδώ οι Έλληνες. Είναι. Και το λέω αυτό το πράγμα γιατί. Για να μην κατηγορηθούμε κιόλα, γιατί τώρα μπορεί εύκολα μπορεί κανείς να ονομαστεί ρατσιστής. Όχι, κάθε άλλος. Είμαστε ανθρωπιστές, το έχουμε δείξει επανειλημμένα, αλλά όπως είπα και στην αρχή, δεν μπορεί κάποιοι να είναι πολύ ευαίσθητοι από τους άλλους που ζουν το πρόβλημα εδώ πέρα και έχουν δείξει πραγματικά τις ευαισθησίες σε αυτούς τους ανθρώπους. Αντιμετώπιση του προβλήματος. Η λύση και η διαχείριση του προβλήματος πρέπει να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
με τη δέσμευση όλων των χωρών μελών ανάλογα με τον πληθυσμό τους και με την οικονομική τους ευρωστία. Δυστυχώς, μέχρι τώρα και παρά τα όποια βήματα έγιναν μέσω της Frontex, δεν υπήρξε δέσμευση των πλουσίων χωρών της συγκεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Αντίθετα, παρατηρούμε μια τρομερή υποκρισία από τις χώρες αυτές, οι οποίες από μια δίθεν κόπτονται για τις συνθήκες διαβίωσης των λάθρων μεταναστών στην Ελλάδα, ενώ απ' την άλλη αποποιούνται των ευθυνών τους με το να μην δέχονται λαθρομετανάστες στο έδαφος τους. Όμως οι πλούσιες χώρες της Ευρώπης είναι εκείνες που ωφελούνται κυρίως από την παγκοσμιοποίηση και την εντακτικοποίηση της ροής κεφαλαίων. Παράλληλα, οι ίδιες χώρες βαρύνονται με το αποικιακό τους παρελθόν και ως εκ τούτου είναι και συνυπεύθυνες για την πολιτική και οικονομική κατάσταση των χωρών όπου προέρχονται πολλοί από τους λαθρομετανάστες. Και πρέπει να πούμε ακόμα, δεν κάνει η Ελλάδα τους πολέμους είτε στο Αφγανιστάν είτε στις άλλες πόλεις. Άλλοι είναι εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν το πρόβλημα σε αυτά τα κράτη και στο τέλος την πληρώνει η Ελλάδα. Παράλληλα αποτελούν και τις κύριες αγορές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Την ίδια ώρα που οι βόρειες χώρες της Ευρώπης χρησιμοποιούν προς ίδιο όφελος την παγκοσμιοποίηση, αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες στέλνοντας τον οικονομικό και κοινωνικό λογαριασμό στις νότιες χώρες της Ευρώπης και προκειμένου στην Ελλάδα. Η Οικολογική και Πληθυσμιακή Ένωση, ΕΚΟΠΟΠ, της Ελβετίας, ξεκίνησε ένα πανεθνικό δημοψήφισμα με απότερο στόχο τη σύνδεση μεταξύ της μετανάστευσης και του περιβάλλοντος, με στόχο τον περιορισμό της μετανάστευσης. Δηλαδή, η Ελβετία και οι περιβαλλοντολογικές της οργανώσεις θέλουν την παγκοσμιοποίηση, την ελεύθερη ροή κεφαλαίων προς τις τράπεζες της χώρας τους, που εγγυώνται τον πλούτο των Ελβετών, αλλά όχι και να αρχίσουν και να δέχονται και οικονομικούς μετανάστες. Αυτοί ας καθίσουν στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ισπανία. Ωραία πολιτική. Και βέβαια δεν είδαμε τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης να θέτουν μετεπιτάσιο στο πρόβλημα της ανοχής της λαθρομετανάστευσης από τη γειτονική μας χώρα, αφού αποδεδειγμένα το 90% των λαθρομεταναστών εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στην Ελλάδα, από την Τουρκία. Η τελευταία έχει άρει τη βίζα από μια σειρά από χώρες, από τις οποίες εμείς ως ευρωπαϊκό έδαφος δεχόμαστε οικονομικούς μετανάστες και καμιά μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα δεν πιέζει τους Τούρκους στην αυτονόητη υποχρέωσή τους να ελέγξουν τα σύνορα τουλάχιστον για τους πολίτες χωρών που δεν ισχύουν οι περιορισμοί της βίζας. Εδώ μια παρένθεση για να πω το εξής. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ τα επόμενα, το προηγούμενα και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαμε ένα ρεύμα λαθρομεταναστών, ως διαμαγείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες κόπηκαν. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι επέβαλαν στην τουρκική πλευρά, γιατί είναι καταφανές το πλέον, να σταματήσει και να μην επιτρέπει τη ροή προς τα νησιά μας. Είναι αυτονόητο, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι κεντρικές και ευρωπαϊκές χώρες θα εξαναγκαστούν να καταλάβουν ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει η αποθήκη παράνομων μεταναστών της Ευρώπης, όπως δήλωσε πρόσφατα στην τακτική συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης και Προσφύγων του Συμβουλίου της Ευρώπης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσής. Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Παπουτσής τονίζει ότι η κατανομή των λάθρων μεταναστών της χώρας της Ευρώπης θα πρέπει να γίνεται με βάση τον πληθυσμό τους και την οικονομική τους δυνατότητα και αυτό μπορεί να γίνει με αναθεώρηση του κανονισμού Δουβλίνου. Η Ελλάδα, προσθέτουμε εμείς, έχει φερθεί με τον πλέον ευρωπαϊκό τρόπο στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Έχει πάρει το πρόβλημα πάνω της σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, περιμένοντας τους εταίρους να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους. Και ας μην ξεχνούν ότι είναι η Ελλάδα, αφενός μεν, δεν είναι ο τελικός προορισμός των οικονομικών μεταναστών. Και αφετέρου η χώρα μας δεν μπορεί να καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες στις πύλες εξόδου. Κάποια στιγμή οι δυνάμεις αυτές, αν δεν υπάρχει ανάληψη ευθυνών, θα κατευθυνθούν προς το έλεγχο των πυλών εισόδου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι σαφές ότι εμείς ως τοπικές κοινωνίες και τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε αποφασιστικές λύσεις στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, το οποίο αφορά όλη την Ευρώπη, για να μην πούμε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο παλεύει η κυβέρνηση και η κεντρική διοίκηση, η οποία φέρει και την ευθύνη
διαχείρισης του προβλήματος. Γι' αυτό εμείς πρέπει να συγκεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στην προστασία και αναβάθμιση της υγείας των συμπολιτών μας και στην παροχή όσο καλύτερο γίνεται υπηρεσιών υγείας στους λαθρομετανάστες, χωρίς να επιβαρύνονται οι κάτοικοι και επισκέπτες των νησιών μας. Σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση της δημόσιας υγείας στο Βόρειο Αιγαίο, πρέπει να πούμε ότι οι λαθρομετανάστες με την είσοδό τους στη χώρα περνούν από ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προληφθεί η μετάδοση νοσημάτων στον ελληνικό πληθυσμό, καθώς και στους τουρίστες που επισκέπτονται τα νησιά μας. Επίσης, το χρονικό διάστημα το οποίο αυτοί οι άνθρωποι περνούν στα νησιά μας είναι συνήθως μικρό. Συνήθως στον τομέα της δημόσιας υγείας δεν φαίνεται να έχουμε επιπτώσεις στο τοπικό επίπεδο των νησιών μας. Παράλληλα, το μικρό χρονικό διάστημα που συνήθως περνούν οι λαθρομετανάστες στα νησιά μας δεν φαίνεται να πλήττει ιδιαίτερα τον τουρισμό μας, όπως δυστυχώς συμβαίνει με την περίπτωση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, όπου η τουριστική βιομηχανία δέχεται κέρια πλήγματα με το κλείσιμο μεγάλων τουριστικών μονάδων ως συνέχεια της γετοποίησης από τη συγκέντρωση μεγάλων πληθυσμών λαθρομεταναστών, οι οποίοι συμβάλλουν στην αύξηση της εγκληματικότητας και στην ανασφάλεια των μόνιμων κατοίκων που διαμένουν σε αυτές τις περιοχές. Τέλος, προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να αποφύγουμε εικόνες στο κέντρο κράτησης, οι οποίες δυσφημούν, στα κέντρα κράτησης, οι οποίες δυσφημούν τα νησιά μας ως τουριστικούς προορισμούς και δίνουμε τη δυνατότητα σε εταίρους και διεθνή μέσα ενημέρωσης να βάλουν κατά της εικόνας της χώρας μας, χωρίς οι ίδιοι να καταβάλουν την παραμικρή προσπάθεια ανάληψης των δικών τους ευθυνών. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας.